Είμαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε και τα περί ΝΑΤΟ και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Έδωσε απάντηση και ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν τίθεται θέμα αίτησης τελικά στο ΝΑΤΟ. Είχαμε και τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα ίδια επανέλαβε. Εσείς έχετε ξεκάθαρη άποψη για το θέμα. Ναι, έχω ξεκάθαρη άποψη και την έχω αρκετές δεκαετίες. Τη λέω, τη γράφω και εκείνο το οποίο λέγω είναι ότι δεν ικανοποιούμε από αυτές τις απαντήσεις και δεν ικανοποιούμε γιατί. Διότι το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να ασκήσει βέτο είναι μια τυπική, αν θέλετε, καταγραφή ενός δικαιώματος κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μία αλλαγή στις συνθήκες αποδοχής της Τουρκίας από τον νέο ένικο του Λευκού Οίκου, δηλαδή τον κύριο Τραμπ. Είδαμε τις προσωπικότητες τις οποίες επέλεξε για να θέσει στις βασικές, αν θέλετε, θέσεις της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στο Υπουργείο των Εξωτερικών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στη διοίκηση της CIA κτλ. Οι οποίες είναι προσωπικότητες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας και δεν τις έχουν καμία μα καμία εμπιστοσύνη. Και πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι να απομονωθεί η Τουρκία, ούτως ώστε να μην ληφθεί υπόψη του ΝΑΤΟ αυτή η θέση της Τουρκίας. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε, και αυτό είναι προς τα θετικά της κυβερνήσεως αυτή τη στιγμή, έχουμε συνάψει σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες τέτοιες που μπορούν να προωθήσουν την υπόθεση του ΝΑΤΟ και σε μελλοντική στιγμή. Αλλά θα ήθελα να υπάρξει η αίτηση αυτή ως σημείο πίεσης, το οποίο σημείο πίεσης να αναγκάσει την Τουρκία για να λάβει υποτίθεται κάποια ανταλλάγματα όχι πια από την Κύπρο αλλά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να κάνει πίσω ούτως ώστε να μεταθέσουμε το κέντρο βάρους των πιέσεων που ασκεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην ελεύθερη δημοκρατία της Κύπρου και να το πάμε κάπου αλλού. Ναι, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών, επιτρέψτε μου, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ακόμα και μία άρνηση δεν θα είναι εύκολο να τη διαχειριστεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και το καλό σενάριο και το κακό σενάριο. Δεν είμαστε έτοιμοι, από ό,τι κατάλαβα, να διαχειριστούμε το κακό σενάριο. Κοιτάξτε, κύριε Μιχάλαρε, τι θα πει δεν είμαστε έτοιμοι. Από τι εξαρτάται το να είμαστε έτοιμοι, από το να πάμε στο γυμναστήριο? Όχι βέβαια. Το είμαστε έτοιμοι χρειάζεται πολιτική απόφαση και σχεδιασμένη εθνική πολιτική. Αν δεν είμαστε έτοιμοι και μετά από 50 χρόνια δεν έχουμε σχεδιασμένη εθνική πολιτική για τέτοιου είδους αρνήσεις και πιέσεις της Τουρκίας, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Και όταν αυτό ομολογείται από επίσημα χείλη, τότε εγώ δεν έχω να δηλώσω παρά θλίψη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση στη Λευκοσία, κύριε Μάζη. Υπάρχει η ολομέλεια της διακρατικής στο Προεδρικό. Καλά είναι αυτά να γίνονται, να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, ενώ περιμένουμε να έχει και τριμερή με τον βασιλιά της Ιορδανίας σήμερα. Υπάρχει μια κινητικότητα στην περιοχή. Πώς τα σχολιάζετε? Σε αυτά? Μια πενταμερή διάσκεψη, τι περιμένουμε ακριβώς να βρούμε? Να βρούμε ξανά τα πράγματα εκεί που τα αφήσαμε με την πλόφα του Νορβηγού τότε εκπροσώπου του ΙΕ, ο οποίος τι είχε κάνει? Είχε γράψει στα πρακτικά την καταγραφή της ελληνικής πλευράς, ότι δηλαδή εμείς δεχόμεθα την πολιτική ισότητα. Γιατί μας είχε κοροϊδέψει και μας είχε πει ότι η τουρκική πλευρά είναι έτοιμη να αποσύρει τα στρατεύματά της. Πράγμα το οποίο δεν έκαμε η τουρκική πλευρά, απεχώρησε η τουρκική πλευρά από τη διάσκεψη, έτσι. Και τι έμεινε στα πρακτικά? Ότι εμείς είχαμε παραχωρήσει την πολιτική ισότητα και αυτό το ονομάσαμε πολιτικό κεκτημένο, κύριε Μιχάλαρε. Μάλιστα. Του δώσαμε όνομα, δηλαδή του δώσαμε υπόσταση. Αυτά
θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας σε μια πενταμερή. Ναι. Και όταν θα έχουμε και πάλι την άρνηση της Τουρκίας από πλευράς του ενεργουμένου της, του κυρίου Τατάρ, ο οποίος θα μιλάει για κυριαρχική ισότητα, και εμείς θα αναγκαστούμε τότε τι να κάνουμε, να το συζητήσουμε ή να αποχωρήσουμε. Και λέγω, και αν αποχωρήσουμε, θα είναι καλύτερη η θέση μας από πριν? Εύλογο ερώτημα. Εύλογο αν παραλογίζομαι, να μου το πείτε. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι παραλογίζεστε. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω και μια κουβέντα για την τριμερή με την Ιορδανία που γίνεται εδώ και την διακρατική με την Ελλάδα σε επίπεδο όλων των υπουργών. Διάφορα ζητήματα. Η Ιορδανία είναι ένα πολύ σοβαρό κράτος. Είναι. Θέλω να πω, είναι ένας εταίρος στον οποίο μπορούμε να βασίζουμε διάφορες ελπίδες. Κοιτάξτε, η Ιορδανία είναι ένας παράγων σταθερότητος στη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ναι. Επιπλέον, λειτουργεί ως συντελεστής επικοινωνίας με όλες τις υγιείς δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Τρίτον, έχει το κύρος να το κάνει γιατί ο βασιλικός οίκος της Ιορδανίας είναι 51ος σε γραμμική σειρά αίματος από την οικογένεια του προφήτη, Μωάμεθ. Λοιπόν, στον Ισλαμικό κόσμο η Ιορδανία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος. Αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο δύο κράτη στη Μέση Ανατολή και στον ευρύτερο Ισλαμικό κόσμο. Η Ιορδανία και ο μονάρχης του Μαρόκου να έχουν αυτήν την καταγωγή. Λοιπόν, θεωρώ θετική την κίνηση και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτά τα οποία μπορεί να προκαλέσει μια στενότερη σχέση με την Ιορδανία, η οποία συνεργάζεται θαυμάσια και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Μάλιστα. με τη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα. Απλώς χρειάζεται μία γνώση των πραγμάτων, διότι όταν πηγαίνεις σε τέτοιου είδους συναντήσεις με τόσο σημαντικούς συνομιλητές όπως είναι ο Ιορδανός Μονάρχης και αυτά τα οποία μπορεί να μεταφέρει, πρέπει να ξέρεις με ποιον μιλάς. Μάλιστα. Τώρα, ολοκληρώνοντας, μια κουβέντα για την εκεχηρία ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Διάβασα ότι και η Χαμάς ετοιμάζεται και δηλώνει έτοιμη ότι μπορεί να συνθηκολογήσει αν χρειαστεί ή να πετύχει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Το Ισραήλ για να συνεννοηθεί τελικά με τη Χαμάς για κατάπαυση πυρός θα πρέπει να λάβει όλους τους ζώντες ομήρους πίσω αλλά και τους νεκρούς βεβαίως. Εάν αυτό συμβεί και έχει κάθε λόγο να συμβεί αν θέλετε διότι ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου είναι ένας αποφασιστικός ηγέτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά η Χαμάς πώς την αντιμετωπίζει και τι ακριβώς μπορεί να πράξει. Συνεπώς και η έλευσή του εις τον Λευκό Οίκο είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικός παράγων πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει τη δύναμη όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ο νέος, ο Ντόναλντ Τραμπ, να βάλει τέλος στον πόλεμο, να πει τέλος και να αναγκάσει όλες τις πλευρές που πρέπει να κάνουν, να κάνουν αυτό που πρέπει. Έχει τη δύναμη γιατί πρώτον έχει ειλικρινή σχέσεις με την Ισραηλινή ηγεσία. Ναι. Η Ισραηλινή ηγεσία ξέρει ότι ο κύριος Τραμπ δεν θέλει να τη βάλει σε περιπέτειες, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη ηγεσία. Δεύτερον, η απέναντι πλευρά, δηλαδή το Ιράν και οι πρόξεις του, έτσι, ξέρουν πάρα πολύ καλά την αποφασιστικότητα του Αμερικανού Προέδρου. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εάν δεν συμφωνήσουν σε λογικές λύσεις, δηλαδή το Ιράν να σταματήσει να κάνει χρήση των πρόξεις για να δημιουργεί προβλήματα στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, και οι πρόξεις βεβαίως να απομακρυνθούν από αυτού του είδους τις δραστηριότητες και πρακτικές, θα έχουν συντριπτικά χτυπήματα από τα οποία δεν θα μπορούν να επανέλθουν ποτέ. Και το καθεστώς του Ιράν, που είναι εκείνο που μετράει, είναι η κεφαλή δηλαδή αυτού του δικτύου, που χρηματοδοτεί, που εξοπλίζει κτλ. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλει να θέσει σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο το πολίτευμά του, δηλαδή το καθεστώς των μουλάδων. Ένα regime change στο Ιράν, το οποίο ξέρει η σημερινή Ιρανική ηγεσία ότι είναι μέσα στα σχέδια του Προέδρου Τραμπ, δεν θα το ήθελε ιδιαίτερος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάζη.
Thank you.